Λοιπόν, γιατί και εκεί είχαμε μια ανατροπή στο πρόγραμμα του συνεδρίου, οπότε επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλονίκη Summit TV. Και ο Μωυσής Ελισάφ είναι δήμαρχος Ιωαννίνων. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Και επειδή συζητάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, συζητάμε και εγώ και το κομμάτι της Ηπείρου, ειδικά Ιωάννινα και Θεσπρωτεία, το θεωρώ Βόρεια Ελλάδα, ευρύτερα Βόρεια Ελλάδα και δυτική λίγο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω λίγο να δούμε. Ανήκετε σε μια περιφέρεια με υψηλό ποσοστό ανεργίας και θέλω να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές στα Γιάννενα, στην πόλη και πέριξ της πόλης, ευρύτερα στο νομό, επενδύσεων στην περιοχή. Νομίζω ότι ήρθε πια η εποχή που τα Γιάννενα και η Ήπειρος μπορούν να ξεφύγουν από τη μιζέρια της επαρχίας και μιας χαμηλής ανάπτυξης περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βρουν το βηματισμό τους. Ευελπιστούμε ότι η πόλη των Ιωαννίνων, για την οποία και έχω και την κύρια ευθύνη να μιλήσω, μπορεί να γίνει ένα σύγχρονο, ένας κόμβος, ένα κέντρο στα Δυτικά Βαλκάνια και αυτό μπορεί να αφορά την εκπαίδευση, αξιοποιώντας το πλούσιο δυναμικό του Πανεπιστημίου, στο οποίο και θα επανέλθω, αλλά να είναι ένας τουριστικός προορισμός, ένας προορισμός αθλητικού τουρισμού με τη διοργάνωση σύγχρονων αθλητικών διοργανώσεων, επίσης πολιτισμού και ένας κόμβος πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή. Να επανέλθω στην αξιοποίηση του Πανεπιστημίου που πραγματικά μας έδωσε τώρα και δείγματα τα τελευταία χρόνια ότι τα πολύ υψηλού επίπεδου προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα με ικανότητα τους απόφοιτους, τους οποίους ανείχνευσαν ξένες επενδυτικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, κυρίως από τη Γερμανία, έτσι έχουμε αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, έχουμε επιστροφή, αν θέλετε, αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού που βρισκόταν στο εξωτερικό, στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου ήδη δραστηριοποιούνται εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με αφετηρία, με άξονα την πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και ξένες, κυρίως γερμανικές εταιρείες που χρησιμοποιούν την πόλη των Ιωαννίνων σαν ένα κόμβο υψηλής τεχνολογίας. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το μέλλον της πόλης. Υπήρξε μπορεί... άλλωστε και η επένδυση της TP-Link, θυμάμαι καλά. Ακριβώς, της TeamViewer. TeamViewer, σωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι πολλές εταιρείες δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον και έτσι ώστε μαζί με την περιφέρεια και το επιμελητήριο σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε ένα τεχνολογικό πάρκο για να στεγάσουμε όλες αυτές τις υψηλής τεχνολογίας εταιρείες, ανοίγοντας μια πολύ μεγάλη προοπτική μείωσης, όπως είπε, της ανεργίας που μας απασχολεί και μείωση της ανεργίας των ανθρώπων με πολύ υψηλά προσόντα. Πάρκο το οποίο εκτιμάται θα είναι έτοιμο. Θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα είναι έτοιμο τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος πότε θα γίνει, διότι αυτό που επισημάναμε και στις συναντήσεις μας είναι ότι η αντιμετώπιση της παράλογης γραφειοκρατίας και η ευκαμψία του κρατικού μηχανισμού το δείξαμε στην πανδημία. Μόνο όταν είναι μηχανισμοί εύκαμπτοι μπορείς να αντιμετωπίσεις κρίσεις. Και νομίζω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα, αρκεί να μην χαθεί μέσα στους δεδάλους της γραφειοκρατίας, απλοποιώντας τους μηχανισμούς αξιοποίησης των κονδυλίων. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ...